Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Κοζατζάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς συνεχίζετε στην Αθήνα, μπας και πάρουμε τίποτα άλλο, γιατί τα χθεσινά μάλλον ήταν απογοήτευση για όλους, έτσι. Να σας πω, όχι 100%, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί? Διότι, καταρχήν, ο κύριος Γεωργαντάς μας υποδέχτηκε. Ναι. Όμορφα, είπε ότι η πολιτική βούληση υπάρχει, από εκεί και πέρα κοιτάνε τα νομικά θέματα. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, κυρία Κοζατζάν, συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Τα νομικά θέματα υπάρχουν από τον Φεβρουάριο του 20. Γιατί πρέπει να φτάσουμε Ιούνιο του 22 για να τα δούμε? Τι έγινε σε αυτούς τους μήνες? Λακωνικά θέλετε να σας πω ότι απήντησε. Ναι. Φαίνεται περιμένανε εμένα. Α, αυτό όμως καταλαβαίνετε μας δεν μας μπορεί να μας καλύψει. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, όντως ο κύριος Γεωργαντάς δεν ήταν το Φεβρουάριο του 20 αυτή τη θέση. Ωραία. Αλλά... Είπε γιατί δεν μπορούσε προφανώς να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ναι. Και εμείς αυτή ήταν η κυρίαρχη ερώτηση. Αυτή η επιτροπή που συστήνεται τώρα, γιατί άργησε. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να απαντήσει. Ναι. Επομένως, τα βήματα είναι τα εξής. Μία επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου πρέπει οπωσδήποτε να είχε συσταθεί και αυτή θα κοίταγε τα νομικά θέματα της διεκδίκησης της κοινοπραξίας, η οποία νομικά υφίσταται ακόμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μη ανάδοχος, υπάρχει η κοινοπραξία, η γνωστή που ξέρουμε. Εφόσον τα δεδομένα, τα οικονομικά, αποφανθεί η επιτροπή αυτή, από εκεί και πέρα έρχεται... Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα δεχτεί η κοινοπραξία. Και αποφασίζουν εάν οι ίδιοι θα αναλάβουν το έργο ή θα αναγκαστούμε σε άλλους δρόμους. Ή μπορεί να τα πάρουν και να ξαπροσφύγουν στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 3 μήνες. Μας έβαλε 3 παραμέτρους. Ναι. Δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε, διότι είμαι πιο πρακτικός άνθρωπος. Προχωράμε ένα-ένα βηματάκι. Όταν μιλάμε επανεκκίνηση, εννοούμε ότι τέλος πάντων αρχίζει κάτι να γίνεται και να φαίνεται στον ορίζοντα. Δεν μιλάμε σε καμιά περίπτωση για επανεκκίνηση. Μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτό που είπε η κυρία Αντωνίου χθες, σε διαδικασίες επανεκκίνησης. Βεβαίως. Αυτό είναι. Είναι σωστό και αυτό. Για να λέμε και τα σωστά τώρα. Μπράβο. Αν δεν λυθούν τα νομικά ζητήματα της διεκδίκησης από την κοινοπραξία, δεν μπορεί το έργο αυτό με τίποτα να αρχίσει. Και αν πάμε σε οποιαδήποτε άλλη λύση, θα μπλέξουμε σε νομικά τεπίσια. Και οι άλλες λύσεις είναι, αν δεν θέλει η κοινοπραξία να πάμε στον τρίτο που είναι η Τέρνα, και αν δεν θέλει και η Τέρνα, το χειρότερο σενάριο όλων είναι... Ας το πω έτσι αδρά, είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι να ξαναπάμε σε επαναδημοπράτηση του έργου, που σημαίνει ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Είναι η τρίτη λύση πάρα πολύ δύσκολη. Άρα... Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή και η βούληση του Υπουργείου είναι να δοθεί λύση με την μία, την πρώτη ή την δεύτερη, οπωσδήποτε λύση. Ναι. Εσείς φύγατε τελικά πιο αισιόδοξοι ή πιο απογοητευμένοι? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μάλλον πρέπει να υπήρξε παγωμάρα. Έχω την αίσθηση, κυρία Κοζατζάνη, ότι έτσι όπως έγινε, να καλεστείτε πραγματικά ό,τι έχουμε στο νομό, ήσασταν κάτω. Ήσασταν σε αυτήν, ό,τι έχουμε στο νομό. Περιμέναμε από το σκηνικό που στήθηκε κάτι άλλο. Ωραία, είναι αυτό που είπατε, ημερομηνία και ώρα. Ημερομηνία και ώρα, τέλος. Ωραία. Τα λέγαμε τόσες μέρες. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, κακώς το περιμέναμε και εμείς και εσείς. Διότι έτσι όπως μας ανέλησε ο Υπουργός, καταλάβαμε και το τι διαδικασίες δικαστικές και νομικές πρέπει να ξεπεράσουμε και να αρχίσουμε πλέον με ένα έργο το οποίο να είναι καθαρό από νομικής απόψεως. Είναι κάποια πράγματα αξεπέραστα.
κύριε Νατσούλη. Και από ό,τι καταλάβαμε. Και το καταλάβαμε, ναι, γιατί μίλησε με την νομική υπόστασή του, ναι, ο υπουργός, ο οποίος εξέφρασε βέβαια και την θλίψη του, γιατί τράβηξε και τόσο καιρό ένα τέτοιο έργο. Υπάρχει περίπτωση, εδώ μας το ρωτάνε και το έχουμε ξαναρωτήσει αυτό το θέμα, να μπαίνουν πόδια από άλλη περιφέρεια, είπατε, για τα οποία περνάνε νερά του Αλιακμονά. Είπατε. Υπάρχει περίπτωση να βάζουν εμπόδια άλλοι συνάδελφοί σας από άλλες περιφέρειες από τις οποίες περνάνε νερά του Αλιακμονά για το συγκεκριμένο φράγμα. Αποκλείεται αυτό. Το Υπουργείο και ο, ναι, κύριος Παπαγιαννίδης το έχουν ατομικά αναλάβει. Ναι. Βέβαια, επίσκεψη θα κάνουμε προσεχώς τώρα σε 1-2 ώρες και με τον κύριο Παπαγιαννίδη. Οπότε θα μιλήσουμε και λίγο ελεύθερα πώς το βλέπει το θέμα. Ναι, γιατί είναι ουσιαστικά χθες δεν μιλήσατε, κυρία Κοζατσάνη. Από ό,τι καταλάβαμε, χθες όλο αυτό το πράγμα κράτησε 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Αυτό ήταν. Ναι, 20 λεπτά. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα δηλαδή. Κάποιες ερωτήσεις. Έχεις 20 λεπτά, μόνο τις καφέδες φέρνω εγώ. Δεν, ναι. Τι 20 λεπτά. Να δείτε. Η χθεσινή σύσκεψη, ας το πω έτσι, με όλους μας παρόντες, είναι για να μην διαχέονται άλλες πληροφορίες από τον έναν και άλλες πληροφορίες από τον άλλον. Ναι. Ήθελε, ναι, ο Υπουργός να μας πει ότι έχουμε την πολιτική βούληση να το ξεμπλοκάρουμε, και για να ξεμπλοκάρει αυτό το έργο και να μπορέσει να συνεχιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, το πρώτο είναι η Επιτροπή να ξεκαθαρίσει, ναι, τα νομικά θέματα και τα οικονομικά με την, ναι, κοινοπραξία. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η οδός. Αν κάνουμε οτιδήποτε άλλο από αυτό, θα μπλέξουμε πάλι σε νομικές διαδικασίες. Δυστυχώς, αυτό είναι κρίμα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή παρά να περιμένουμε και αυτή την διαδικασία, όπως την είπαμε, επανεκκίνησης, αλλά χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Προσέξτε, και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας. Ωραία, σε αυτή την προσέξτε να σας πω τι γίνεται. Θα έχουν γίνει φράγμα μετά από 10 χρόνια και δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να το δουλέψουν, κυρία Κοζατσάνη. Το θέσαμε και αυτό. Το θέμα είναι, το κυρίαρχο είναι, ότι γίνεται προσπάθεια να ξεμπλοκάρουμε νομικά και τα όρια, τα χρονικά που πρέπει να να ξεκινήσει δηλαδή το φράγμα, ήταν όλοι αισιόδοξοι ότι θα τα προλάβουμε. Για να μην χάσουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, εννοώ. Καταλάβατε. Έχετε την ίδια εικόνα και με τον κύριο Μάνο, γιατί μου λένε εδώ ότι ο κύριος Μάνος έγραψε στα social ότι μετά από 7 χρόνια βρισκόμαστε στην τελική φάση, το φράγμα ιστορίου επανακινείται. Εδώ... Ότι με την έννοια ότι κάτι, ναι, γίνεται. Με την έννοια του κάτι γίνεται. Κάνουμε. Ναι. Δηλαδή φαντάζεστε να πηγαίναμε για να μας λέγανε ότι έχουμε την πολιτική βούληση και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε την νομική διέξοδο. Σωστά, αλλά εκπέμπει μια περισσότερη αισιοδοξία από ό,τι καταλαβαίνω ο κ. Μάνος, διότι λέει ότι ο αγώνας, η πίεση και η κούραση δεν είναι τίποτα μπρος στην εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο την αισιοδοξία του κυρίου Μάνου, για να εμείς με τον κύριο Μάνο είμαστε. Έτσι θέλουμε να είναι τα πράγματα, αλλά είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να έχουμε μία θετική άβρα. Αλλιώς, ναι, καήκαμε. Για να το διεκδικήσουμε και για να το μεταφέρουμε κι αυτό. Είπαμε, ναι, αντιλαμβανόμαστε τις νομικές δυσκολίες. Βοηθήστε κι εσείς σαν Υπουργείο να τις ξεπεράσουμε και, εν πάση περιπτώσει, δώστε την ικανοποίηση σε αυτό το τμήμα της Ελλάδας, ας πούμε, να ξεκινήσει έστω. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε άλλους 2-3 μήνες υπομονή. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μετά από αυτούς τους μήνες θα γίνει... Μας έχουν δώσει ένα σχεδιάγραμμα περίπου, αλλά νομίζω ότι να μην προτρέχουμε και να μην χαλάσουμε και όλο αυτό το ωραίο. Γιατί η πρώτη και η δεύτερη λύση σημαίνει επανεκκίνηση του έργου. Η τρίτη βαθμίδα σημαίνει ότι φεύγουμε από την κοινοπραξία. Οπότε έχουμε 2/3 να πετύχουμε. Για να δούμε. Οπότε αυτό είναι το θέμα. Λίγη υπομονή, μεγάλη αγωνία σε όλους μας. Τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια καθάρισης νομικής. Τα νομικά, ξέρετε, είναι πολύ πιο δύσκολα από την πολιτική βούληση. Αυτό αρχίζω να το αντιλαμβάνομαι και εγώ. Μπορεί πολλά να θέλουμε να κάνουμε, αλλά όταν υπάρχουν νομικά εμπόδια και αφορούν υπαλλήλους, μερικά είναι και αξεπέραστα, κύριε Νατσούλη. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, κυρία Κοζατσάνη,
με υπαλλήλους και νομικά. Σωστά. Και να φανταστείτε, ναι, ότι έπεσε στην αντίληψη μας, αυτό είχε γίνει και από τις προηγούμενες συναντήσεις, ότι υπήρχαν πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι πήραν και κάποια εντέλεσθεν για να προχωρήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν ήταν πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντζάνη, εγώ θέλω να σας αποδεσμεύσω. Έχετε και άλλες συναντήσεις. Για τις άλλες συναντήσεις θα μιλήσουμε, ναι, σε επόμενη εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Μέρα. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.